Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το παιχνίδι που θα εξετάσουμε στο σημερινό βίντεο, θα το θυμηθούμε μάλλον, όχι θα το εξετάσουμε, είναι το Sensible World of Soccer 96. Πρόκειται για ένα κλασικό ποδοσφαιράκι της Amiga, ένα τόσο κλασικό ποδοσφαιράκι που το 2007 το περιοδικό Amiga Power το έχρισε ως το καλύτερο παιχνίδι στην ιστορία της τεχνολογίας και των υπολογιστών. Developer είναι η Sensible Software, Publisher, η Renegade, GT Interactive, Codemasters και Microsoft. Κυκλοφόρησε σε Amiga, σε MS-DOS, Microsoft Windows και Xbox 360. Αργότερα το είδαμε σε Game Boy, Game Gear και σε άλλες κονσόλες. Μπορεί να παιχτεί από έναν ή δύο παίχτες, ενώ αξιοθαύμαστη είναι η βάση δεδομένων που έχει αυτό το ποδοσφαιράκι για την εποχή που κυκλοφόρησε, καθώς και το Career Mode, το οποίο μας επιτρέπει να παίξουμε μέχρι 20 σεζόν. Πατάμε το Fire Button και πάμε στην εισαγωγική οθόνη του παιχνιδιού. Το παιχνίδι αποτελείται από δύο δισκέτες, οπότε βάζουμε τη δεύτερη και ξαναπατάμε Fire Button. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη οθόνη του παιχνιδιού. Ξεκινάει με προεπιλογή το Friendly, ενώ μπορούμε να πάμε σε Do It Yourself Competition, να φτιάξουμε εμείς πρωτάθλημα, να επιλέξουμε ένα ήδη υπάρχουν πρωτάθλημα ή να παίξουμε σεζόν. Επίσης, να ορίσουμε τακτικές, να φτιάξουμε δικές μας ομάδες. Θα πάμε και στις επιλογές και εδώ πέρα είναι για την δισκέτα που έχουμε κάνει save. Εδώ μπορούμε να ορίσουμε τη διάρκεια του παιχνιδιού, το pitch type, τα auto replays αν θα είναι ανοιχτά, αν όλοι οι παίχτες θα έχουν all player teams equal και αν θα έχουμε μουσική στο μενού. Εδώ ερχόμαστε για το Career Mode και εδώ πέρα για να φορτώσουμε κάποια καριέρα που ήδη έχουμε σε εξέλιξη σε μία τρίτη δισκέτα που τη χρησιμοποιούμε για αυτό το σκοπό. Πάμε να παίξουμε εμείς ένα φιλικό. Πώς θέλουμε να είναι το γήπεδο, παγωμένο, ομιχλώδες, βρεγμένο, απαλό, normal. Θα το βάλω random και ας επιλέξει από μόνο του. Αλλαγές και OK. Επιλογή ομάδων, έχουμε Club, National, Original Custom Teams ή Edited Custom Teams. Εμείς θα πάμε τώρα στα Club. Και μας λέει από ποια ήπειρο θέλετε να διαλέξετε. Πάμε στην Ευρώπη, δείτε τώρα βάση δεδομένων. Αλβανία, Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Ολλανδία, Ελλάδα, Πολωνία, Πορτογαλία, Γιουγκοσλαβία, Σουηδία, Σλοβακία, Σαν Μαρίνο, τα πάντα. Πάμε στην Ελλάδα να πάρουμε μια γεύση. ΑΕΚ, Ιωνικός, Παναχαϊκή, Απόλλων, Ηρακλής, Παναθηναϊκός, Άρης, Καλαμάτα, Πανηλιακός, Αθηναϊκός, Λάρισα, Πανιώνιος, Εδεσαϊκός, Όφη, ΠΑΟΚ, Εθνικός, Ολυμπιακός και Ξάνθη. Για να μην πείτε ότι θα επιλέξω τον ΠΑΟΚ, θα πάω να πάρω ξένο πρωτάθλημα. Θα πάρω το Ιταλικό. Σέρι Α, Σέρι B, Σέρι A θα πάρω και θα επιλέξω την Juventus. Όταν είναι κόκκινο το χρώμα, όπως βλέπετε εδώ πέρα είναι ο computer. Όταν γίνει έντονο μπλε είναι ο παίχτης, οπότε θα πατήσω δεύτερη φορά για να έχω εγώ την ομάδα, ενώ με μια τρίτη φορά γίνεται αυτό το move που σημαίνει ότι βλέπουμε το παιχνίδι και απλά κοουτσάρουμε. Είδατε πόσες επιλογές υπήρχανε. Juventus Lazio θα είναι. Πάμε να δούμε τις ομάδες. Ωραία, επιβεβαιώνουμε και play friendly. Εδώ είναι η Juventus με Del Piero, Viali, Ravanelli στην επιθετική γραμμή και προπονητή τον Marcello Lippi. Ενώ εδώ μπορούμε να επιλέξουμε το σύστημα με το οποίο θα παίξουμε. Το 4-3-3 είναι επιλεγμένο, θα μπορούσε να είναι το 3-5-2 ή οποιοδήποτε άλλο επιλέξουμε. Ή να πούμε ότι θέλουμε να παίξουμε επιθετικά ή αμυντικά. Μπορούμε να έχουμε φτιάξει και δικά μας. Μέχρι 6.
Εδώ, στο Edit Tactics, μπορώ να ορίσω την τακτική που θα ακολουθήσω. Αν θυμάστε καλά, στο αρχικό μενού υπήρχε επιλογή Edit Tactics που μπορώ να έχω φτιάξει δικές μου τακτικές. Και εδώ πάμε να δούμε τον αντίπαλο. Με Di Matteo, Signori και Casiraghi, Casiraghi θα παίξει η Λάτσιο. Ενώ έχει προπονητή τον Zeman. Play και πάμε να παίξουμε τον αγώνα. Πώς κινούμαστε τώρα? Ο μοχλός, 8 κατευθύνσεις μαζί με τις διαγώνιες είναι διαθέσιμες για την κίνηση των παιχτών. Έχουμε όμως ένα fire button, άρα πώς θα κάνουμε ψηλά shoot, πώς θα κάνουμε passes, πώς θα κάνουμε δυνατά shoot ή πώς θα δώσουμε φάλτσο. Και όμως όλα αυτά γίνονται σε αυτό εδώ το παιχνίδι. Μπροστά ο μοχλός και απλό πάτημα του κουμπιού κάνει ένα κανονικό shoot. Με tap προς την κατεύθυνση του συμπαίχτη μας δίνονται οι passes. Αν κρατήσουμε πατημένο το κουμπί και πάμε προς τα πίσω το μοχλό, η μπάλα θα πάρει ύψος. Ενώ αν κάνουμε το shoot και κατά τη διάρκεια που η μπάλα κατευθύνεται στο τέρμα κάνουμε αριστερά ή δεξιά, θα πάρει το ανάλογο φάλτσο. Ας το δούμε και στην πράξη. Η μπάλα κολλάει για λίγα δευτερόλεπτα στα πόδια, όχι για όση ώρα θέλουμε εμείς, αλλά για αρκετά περισσότερο σε σχέση με το kick-off, το άλλο ποδοσφαιράκι που θα δούμε σε μελλοντικό βίντεο, στο οποίο η μπάλα δεν κολλάει καθόλου στα πόδια του παίχτη. Σώσαμε εδώ πέρα το corner. Αν κάνω δύο φορές το μοχλό αριστερά, εμφανίζονται οι πάγκοι και μπορώ τώρα εδώ πέρα να κάνω κανονικά την αλλαγή μου. Αν το μετανιώσω, δύο φορές δεξιά και συνεχίζουμε το παιχνίδι. Είναι πραγματικά άξιος θαυμασμού ο τρόπος που βρήκαν οι προγραμματιστές να ενσωματώσουν όλες αυτές τις λειτουργίες με ένα μοχλό και ένα κουμπί. Τώρα έκανα προς τα πίσω, οπότε έδωσε ύψος ο τερματοφύλακας. Με πρόλαβε ο αμυντικός, δεν πρόλαβα να κάνω το σουτ που ήθελα. Ακούγονται και τα συνθήματα από την κερκίδα. Λάθος εδώ. Δόθηκε ένα πολύ μικρό φάλτσο. Πολύ καλή άμυνα. Ξέντρα και δεν μπόρεσε να γίνει κεφαλιά ψαράκι. Επίσης υπάρχει διαιτητής ο οποίος μοιράζει κίτρινες και κόκκινες κάρτες κανονικότατα. Ενώ εντύπωση προκαλούσαν οι διαφημιστικές πινακίδες, η security και τα ball boy που βλέπουμε περιμετρικά του γηπέδου. Λήξη του πρώτου μηχρόνου. Οι παίχτες αποσύρονται στα αποδυτήρια και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το δεύτερο ημίχρονο. Περίμενα εδώ να βγει η κεφαλιά ψαράκι, δεν πάτησα το κουμπί στο σωστό χρόνο. Μονότερμα παίζουμε, αλλά το παιχνίδι μπορεί να γυρίσει. Πολύ καλή απόκρουση.
Στο 74 βρισκόμαστε. Corner. Επικίνδυνη φάση, λίγο πριν το τέλος. Εκτελέστηκε λίγο άγαρμα. Και μία από τις τελευταίες ευκαιρίες για να πετύχουμε κάποιο γκολ. Πολύ καλό το σουτ στην δεξιά γωνία. Όπως βλέπουμε εμείς στην αριστερή του τερματοφύλακα, αλλά μπόρεσε και μπλόκαρε. Και έρχεται η λήξη του παιχνιδιού. Φτάσαμε στο 90-0-0. Ισόπαλο αποτέλεσμα από ένα βαθμό για τις δύο ομάδες. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε καλά.